Στη Ρωσία την τελευταία του πνοή άφησε μέσα στι φυλακέ ο ηγέτη τη αντιπολίτευση, Αλεξέη Ναβάλνη, και σφοδρό επικριτή του Βλάντιμιρ Πούτιν. Και αυτό που προκαλεί βέβαια εντύπωση η Σάκτρα Νταφιλίδη είναι πω οι σοφρονιστικέ αρχέ δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη τα αίτια θανάτου. Η ηγετική φιγούρα τη ρωσική αντιπολίτευση, φοδρό επικριτή του Βλάντιμιρ Πούτιν και πρόσωπο σύμβολο που στηλίτευε την διαφθορά στο Κρεμλίνο, άφησε την τελευταία αυτού πνοή υπό συνθήκε που καλύπτονται από πέπλο μυστηρίου καθώ μέσα σε φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο. Σε ανακοίνωσή τη, η Ομοσπονδιακή Σοφρονιστική Υπηρεσία αναφέρει πω ο μόλι 47 ετών Ναβάλνη ένιωσε αδιαθεσία έπειτα από μια βόλτα και έχασε τι αισθήσει του. Οι γιατροί τη φυλακή, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, έφτασαν αμέσω, κλήθηκε η ιατρική ομάδα έκτακτη ανάγκη, αλλά η προσπάθεια του δεν απέδωσαν θετικά αποτελέσματα. Τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται. Υπενθυμίζεται πω το 2020 ο ακτιβιστή δικηγόρο είχε πέσει θύμα δηλητηρίαση με τον νευροτοξικό παράγοντα Νόβιτσοκ, με του συνεργάτε του να κατηγορούν την Μόσχα, κάτι που η ρωσική κυβέρνηση έχει αρνηθεί στεναρά. Μετά την θεραπεία του στη Γερμανία, είχε επιστρέψει στη Ρωσία το 2021, όταν και συνελήφθη και φυλακίστηκε. Ο Ναμβάλνη, που έχει υποστεί αμέτρητε διώξει και φυλακίσει, είχε μεταφερθεί του τελευταίου μήνε σε απομονωμένο σοχρονιστικό σε περιοχή τη Αρκτική, στη Βόρεια Ρωσία. Για τον θάνατό του ενημερώθηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, χωρί μέχρι στιγμή να έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από το Κρεμλίνο. Είχαμε ωστόσο αντίδραση από τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών, που ανέφερε πω είναι ένα πλήγμα για την δημοκρατία. Ακόμη και ο επικεφαλή του ΝΑΤΟ, Γεν Στόλτεμπεργκ, ανέφερε πω η Ρωσία θα πρέπει πλέον να δώσει κάποιε απαντήσει. Και θα υπάρξουν και άλλε διεθνεί αντιδράσει. Ευχαριστούμε πολύ,